1984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Σταδιακή η υποχώρηση του Διομήδη σήμερα από την Κρήτη. Τσουχτερό το κρύο και προβλήματα στο δικό δικτύο από τα χιόνια και τον παγετό. Χαμηλές οι θερμοκρασίες στην ενδοχώρα και στα ορεινά. Ήρθε το απαγορευτικό στον απόπλο των σκαφών από τα λιμάνια της χώρας. Κλειστά με απόφαση του Δημάρχου Οροπεδίου Λασιθίου λόγω των χιονοπτώσεων, παιδικός βρεφονηπιακός σταθμός σήμερα, όπως και τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Με αντιολισθητικές αλυσίδες η μετακίνηση στην περιοχή. Απαγόρευση εισόδου και στο αγροτικό οδικό δίκτυο του Κάμπορο Πεδίου. Κατέρευσε ακατοίκητο κτίσμα στον οικισμό Αγίου Γεωργίου στο Λασίθι από την ένταση των καιρικών φαινομένων. Έσιο τέλους είχε η περιπέτεια των 6 ατόμων που είχαν εγκλωβιστεί μέσα στα αυτοκίνητά τους στην Κρίτσα. Πρόκειται για παρέα ανδρών ηλικίας από 20 έως 30 ετών, οι οποίοι βγήκαν για βόλτα και τα αυτοκίνητά τους εγκλωβίστηκαν λόγω της έντονης χιονόπτωσης. Η πυροσβεστική ειδοποιήθηκε στις 4 τα ξημερώματα και στο σημείο έσπευσαν 3 αυτοκίνητά της με 6 πυροσβέστες. Κλειστά λόγω της παγωνίας και για την ασφάλεια των μαθητών, τα σχολεία επίσης σήμερα στα Ανόγια. Εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και κλειστά σχολεία στο Δήμο Αμαρίου Ρεθύμνου. Συνεχίσει η προσπάθεια να μείνουν ανοιχτοί οι δρόμοι στην περιφερειακή ενότητα Χανιών. Παγετός από την άλλη και χαμηλές θερμοκρασίες καταγράφονται επίσης σε πολλά σημεία της χώρας. Ενδεικτικά, οι ελάχιστες θερμοκρασίες από το πέρασμα του Διομήδη καταγράφουν σήμερα τα εξής: μείον 15 βαθμοί Κελσίου στο Μαυρολιθάρι Φωκίδας, μείον 13,7 στον Άγιο Δημήτριο Πιερίας, μείον 12,8 βαθμοί Κελσίου στην Φλόρινα και μείον 11,4 βαθμοί Κελσίου στην Βλάστη Κοζάνης. Ανοιχτή από σήμερα η πλατφόρμα χορήγησης των αντιοικών χαπιών κατά του κορονοϊού της φαρμακοβιομηχανίας Merck, τα οποία θα χορηγούνται με παρόμοια κριτήρια με τα μονοκλονικά, όπως ανακοίνωσε η Υφυπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα. 230.000 είναι τα ενεργά κρούσματα κορονοϊού στη χώρα αυτή την ώρα, ενώ μια γυναίκα είναι το πρώτο θύμα της όμικρον στην Ελλάδα. Στην Κρήτη χθες τα εργαστηριακά κρούσματα ήταν 1.514, 20.409 τα όσα καταγράφησαν σε πανελλαδικό επίπεδο. Διορεί έως και την Κυριακή για να κάνουν έστω τη μία δόση του εμβολίου έναντι του SARS-CoV-2 έχουν οι πολίτες άνω των 60 ετών. Από τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου, όλοι όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία θα τους επιβληθεί μηνιαίο διοικητικό πρόστιμο για τον Ιανουάριο 50 ευρώ και για κάθε επόμενο μήνα που θα μένουν ανεμβολιαστοί 100 ευρώ. Διευκρινήσεις για το πρωτόκολλο του ΕΟΔΗ αναφορικά με τη λήξη της καραντίνας στις 5 ημέρες δίνει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Υγείας με αφορμή και την ενάρτηση του Αλέξη Τσίπρα στο Twitter. Το πρωτόκολλο του ΕΟΔΗ βασίζεται στις επιστημονικές οδηγίες του CDC και τις ακολουθεί πιστά. Είναι απολύτως σαφές όσον αφορά στις οδηγίες για τη λήξη της καραντίνας ότι ύστερα από 5 ημέρες ηπείας νόσου και εφόσον δεν υπάρχει πλέον κανένα σύμπτωμα, οι πολίτες μπορούν να επιστρέψουν στην καθημερινή δραστηριότητά τους με βασική προϋπόθεση να φορούν συνεχώς μάσκα υψηλής προστασίας και να τηρούν απαρέγκλιτα τους βασικούς κανόνες υγιεινής, σημειώνεται ενδεικτικά. Τα επιδημιολογικά στοιχεία προστίθεται δείχνουν ότι μετά την 5η μέρα, χωρίς συμπτώματα και με τη χρήση μάσκας υψηλής προστασίας σε όλες τις επαφές, δεν υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης και καταλογίζει τονίζοντας. Προφανώς τα νοτέρου δεν ισχύουν για όλους όσους έχουν συμπτώματα. 56χρονη με κορονοϊό, πλήρως εμβολιασμένη που έπασχε από υποκείμενα νοσήματα και νοσηλευόταν στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, εξέπνευσε. Τη ζωή της έχασε και μία 80χρονη που νοσηλευόταν στο Πανεπιστημιακό. 218 είναι σήμερα οι νοσηλίες στα νοσοκομεία της Κρήτης. 184 οι ασθενείς που νοσηλεύονται στις κλινικές COVID, 34 στις μονάδες εντατικής θεραπείας, εκ των οποίων οι 27 διασωληνωμένοι. 31 είναι τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που τελούν υποκατάληψη σήμερα σε Ηράκλειο, Χανιά και Λασίθι. Τα 20 από αυτά βρίσκονται στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου. Αντιδράσεις από συλλόγους γονέων όπως και τους εκπαιδευτικούς για τις συνθήκες λειτουργίας των σχολείων και την προστασία τους από τον κορονοϊό. 6.364 τα θετικά τεστ σε μαθητές και εκπαιδευτικούς εχθές βράδυ κατά τη διάρκεια του εβδομαδιαίου ελέγχου κατά του κορονοϊού σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας.
Μας έχουν αφήσει στη μοίρα μας και ο έλεγχος χάνεται, διαπιστώνει ο πρόεδρος της ΕΛΜΗ Ηρακλείου Ζαχαρίας Ριγάκης, διατυπώνει την άποψη πως λείπει το σχέδιο επιστροφής των μαθητών στην κανονικότητα, που επιβαρύνονται τόσο συναισθηματικά όσο και μαθησιακά από τις λανθασμένες αποφάσεις της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας. Τέλος, αναφέρει στον 984 ότι η καλύτερη λύση με τα όσα συμβαίνουν στα σχολεία είναι η παραίτηση της Υπουργού Παιδείας. Για 2 εβδομάδες από σήμερα έως το τέλος Ιανουαρίου δίνεται η δυνατότητα να θέσουν σε αναστολή εργαζόμενους οι επιχειρήσεις στους κλάδους εστίασης, αθλητισμού, πολιτισμού, θέατρα, παιδότοπους και εκδηλώσεις, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Θεϊκούρας. Ειδικός για την εστίαση και τον αθλητισμό, είπε ότι η δυνατότητα αυτή θα υπάρχει μόνο για ποσοστό έως 25% των εργαζομένων σε μία επιχείρηση. Όπως διευκρίνησαν αρμόδιες πηγές, σε περίπτωση που μια επιχείρηση απασχολεί από 1 έως 3 εργαζόμενους, θα μπορεί να τίθεται σε αναστολή ο ένας. Επισπεύδεται η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού και τίθεται σε ισχύ από την 1η Μαΐου, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Οι δικαιούχοι εκτιμάται ότι είναι τουλάχιστον 650.000. Αιτία η κλιμάκωση της ακρίβειας που φέρνει νέα μέτρα στήριξης από την κυβέρνηση, ώστε να στηριχθούν οικοκυριά και επιχειρήσεις. Σημείωσε η αύξηση θα είναι σημαντική, μεγαλύτερη από αυτήν του 2% που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε επίσης νέα μέτρα στήριξης για τους κλάδους του πολιτισμού και της εστίασης. Σχολιάζοντας τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει μεταξύ άλλων: πανικόβλητος ο κύριος Μητσοτάκης από την οργή των εργαζομένων που βλέπουν καθημερινά την αγοριστική τους δύναμη να εξανεμίζεται λόγω της έκρηξης της ακρίβειας, έσπευσε να κάνει υποσχέσεις και να καλλιεργήσει προσδοκίες για νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, χωρίς να είναι σε θέση ακόμα και να προσδιορίσει το ύψος της αύξησης. Εξαγγέλει πρόχειρα και βιαστικά μήπως και περιορίσει τη ραγδαία φθορά του. Χωρίς ιδιαίτερες ανακατατάξεις και αλλαγές στο νέο σχήμα τομεαρχών του κινήματος αλλαγής που ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο τομέας της άμυνας ανατέθηκε στο βουλευτή Ηρακλείου Βασίλη Κεγκέρογλου. Ενεργοποιήθηκε η ηλεκτρονική υπηρεσία έκδοσης βεβαίωσης επαγγελματία αγρότη για το φορολογικό έτος 2020. Η δυνατότητα αυτή διευκολύνει τόσο τους αγρότες οι οποίοι έχουν πρόσβαση και σε άλλα μητρώα, όσο και τις υπηρεσίες του ΙΠΑΤ για την διενέργεια διασταυρωτικών ελέγχων, όπως αναφέρει το Υπουργείο. Στους δρόμους οι αγρότες των μπλόκων πανελλαδικά διεκδικώντας άμεση μείωση του αγροτικού εισοδήματος κατά 50%. Παράσταση διαμαρτυρίας της ενωτικής κίνησης αγροτοκτηνοτρόφων την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου στα Χανιά. Πανχανιώτικη κινητοποίηση τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου με τα αγροτικά αυτοκίνητα και τα τρακτέρ στον κόβο των Μουριών. Το σχέδιο της κυβέρνησης για την ανάπτυξη του χειμερινού τουρισμού στην Κρήτη ζητά με ερώτησή του προς τον Υπουργό Τουρισμού, ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Χάρης Μαμπουλάκης, με την συνυπογραφή της αρμόδιας τομεάρχη Κατερίνας Νοτοπούλου. Αναφέρεται στην έλλειψη υποδομών για να επιτευχθεί το παραπάνω εγχείρημα. Μετά από το δημοσίευμα των New York Times που εκβιάζουν τις φυσικές ομορφιές του τόπου, αλλά και το στοίχημα που διαχρονικά χάνεται εξαιτίας της απουσίας υποδομών για χειμερινό τουρισμό. Πραγματικά κρίμα η έλλειψη υποδομών που αφήνει εκτός τουρισμού τους χειμερινούς μήνες την Κρήτη, επαναλαμβάνει ο επιχειρηματίας στο χώρο Μιχάλης Βαμιεδάκης. Η διοίκηση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης υπέγραψε προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Ανογείων με σκοπό να δρομολογηθούν ενέργειες σχετικά με εκκρεμίσα διοδοτήσεις του Κέντρου Υγείας Ανογείων. Στόχος είναι η απρόσκοπτη ένταξη του κέντρου σε χρηματοδοτικά προγράμματα αναβάθμισης των κτηριακών υποδομών, των ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών και του βιοιατρικού εξοπλισμού. Παρουσία τώρα της Υφυπουργού Υγείας Ζωής Ράπτη εγκαινιάστηκε το πρώτο δημόσιο κέντρο ημέρας για ηλικιωμένους ασθενείς με άνοια νόσο Αλτσχάιμερ στο νομό Ηρακλείου. Ένα όνειρο ζωής έγινε πραγματικότητα, δήλωσε η διοικήτρια της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης Λένα Μπουρμπουδάκη. Το κέντρο ημέρας, που θα βρίσκεται για 18 μήνες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και στη συνέχεια θα μεταφερθεί στον δικό του χώρο, στο κέντρο του Ηρακλείου, στο πρώην ΠΙΚΠΑ, αποτελεί μια δομή που καλύπτει τις ανάγκες διάγνωσης, φροντίδας, κινητοποίησης, εκπαίδευσης, δημιουργικής απασχόλησης και συνέχειας της θεραπείας των ασθενών με νόσο Αλτσχάιμερ και συναφείς διαταραχές. Αποσκοπεί στην ενίσχυση της γενικότερης αλλαγής στην περίθαλψη και φροντίδα των ασθενών με άνοια. Στον απολογισμό του έργου της διετίας 2019-2021 προχωρά ο Δήμος Φεστού. Ο απολογισμός θα πραγματοποιηθεί σε ειδική τελετή την Τετάρτη 19 του μήνα.
στην υπογραφή της σύμβασης για το έργο πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στο ΣΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού της χώρας, που αφορά στη Δημοτική Ενότητα Ζαρού, προχώρησε ο Δήμαρχος Μεφεστού Γρηγόρης Νικολιδάκης με τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Το έργο έχει προϋπολογισμό 250.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών. Ήρθε η πρίκα του μωρού για τη στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων από την περιφέρεια Κρήτης. Η δράση, όπως ο αντιπεριφερειάρχης Λάμπρος Βαμβακάς λέει στον 984, αποσκοπεί στην άμβληση της υλικής αποστέρησης και στον περιορισμό του κινδύνου φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού των οικογενειών και των παιδιών που βρίσκονται σε κατάσταση ενδυάς. Οφελούμενες της δράσης είναι οι γυναίκες, κάτοικοι της περιφέρειας Κρήτης, οφελούμενες του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης, που θα γεννήσουν το έτος 2022 σε δημόσιο νοσοκομείο, και η διανομή των βρεφικών ειδών θα πραγματοποιηθεί κατόπιν συνεργασίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κρήτης με τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων. Η δράση πρίκα του μωρού χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό της Περιφέρειας Κρήτης. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στην αίθουσα ΚΑΠΗ Αρχανών 10 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι. Τη διοργανώνει ο Αιματοκρήτης με τη στήριξη του Δήμου Αρχανών Εστερουσίων, του ΟΚΑΠ και του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Επίσης με τη συμμετοχή του Φίλιου Ζεύς. Οι αιμοληψίες θα πραγματοποιηθούν από την κινητή μονάδα αιμοδοσίας του Βενιζέλιου Νοσοκομείου. Στο 5,1 ανήλθε το Δεκέμβρη του 2021 ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, με το κόστος για φυσικό αέριο σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ να εκτινάσεται κατά 135,7% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 20. Ακολουθούν το ρεύμα με αύξηση 45%, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης με 34,1% και τα καύσιμα λιπαντικά με 21,7%. Για το μήνα Δεκέμβριο οι ανατιμήσεις καταγράφονται επίσης σε αρνή κατσίκη συν 19,7%, άλλα βιώσιμα ελαιά συν 17,1%, ελαιόλαδο συν 17,1, πατάτες 14,2, ζυμαρικά 7,6%. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες για το νέο πρόγραμμα επιδότησης ηλεκτρικών συσκευών, προκειμένου να αντικατασταθούν οι παλαιότερες ενεργοβόρες συσκευές. Ήδη οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας επεξεργάζονται τα στοιχεία και τις προδιαγραφές, όπως έγινε γνωστό. Για εμπεγμό σε βάρος τους καταγγέλουν την κυβέρνηση 20 συνταξιουχικές οργανώσεις πανελλαδικά, σημειώνοντας ότι πρώτα δεν έδωσαν το επίδομα των 250 ευρώ σε 195.973 άτομα και τώρα μέσω ΕΦΚΑ τους προτείνουν να υποβάλουν ένσταση μέχρι τις 20 Ιανουαρίου, μήπως και δικαιωθούν, έστω και τεροχρονισμένα. Αδιανόητη ταλαιπωρία για ανθρώπους που λαμβάνουν συντάξεις στα επίπεδα των 170-500 ευρώ και δεν έχουν ούτε να πληρώσουν τα φαρμακά τους, αλλά και ούτε τις απανωτές ανατιμήσεις σε αγαθά πρώτης ανάγκης, αναφέρει το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων. Τροχαίο το πρωί με μηχανή στη γέφυρα της Παπαναστασίου στο Ηράκλειο, η οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Τα αίτια διερευνά η τροχέα. Η Ρωσία αναμένει γραπτές απαντήσεις από τη ΣΥΠΑ και τον ΝΑΤΟ σχετικά με τις διαβεβαιώσεις ασφαλείας για να περάσουμε στο διεθνή χώρο. Αυτό δήλωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ σε συνέντευξη τύπου σχετικά με τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων της ρωσικής διπλωματίας το 2021. Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, τον οποίο κατηγόρησε πως από κοινού με τις Ηνωμένες Πολιτείες φέρουν την κύρια ευθύνη για την τρέχουσα κρίση στην Ορθοδοξία. Η Δανική Υπηρεσία Πληροφοριών εξέφρασε ανησυχία για την αύξηση της κατασκοπίας στο έδαφος της, ενώ επικεφαλής της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών βρίσκεται στη φυλακή κατηγορούμενος για διαρροή εμπιστευτικών εγγράφων. Μαζική κυβερνοεπίθεση κατά κρατικών Ουκρανικών ιστοτόπων με προειδοποιήσεις. Επλήγησαν μεταξύ άλλων οι ιστοσελίδες του Υπουργείου Εξωτερικών και του Συμβουλίου Άμυνας. Στη Ρωσία στρέφονται οι υποψίες. 984. Νέα και σπορτ. Στην ώρα τους. Η Αυστραλία επέλεξε τη σκληρή γραμμή και δια του Υπουργού Μεταναστεύσης ακύρωσε τελικά τη βίζα του Νόβακ Τζόκοβιτς βάσει του μεταναστευτικού νόμου και παρά την πρόσφατη απόφαση του δικαστηρίου για την αποκατάστασή της. Την απόκτηση του φαντιγκά της Παρίς Σεν-Ζερμέν ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Στο ισόπαλο 0-0 έμειναν η Λίβερπουλ και η Άρσεναλ στον πρώτο ημιτελικό του Αγγλικού Λίκα.
Η Μπαρτσελόνα επικράτησε με 82-77 της Ανατολού Εφές και επέστρεψε στις νίκες μετά από δύο συνεχόμενα ανεπιτυχή αποτελέσματα. Σημαντικό διπλό στο Μόναχο πανηγύρισε η Μονακό που κέρδισε την Μπάγερν με 83-78. 84. Ο καιρός. Νεφελώδης ο καιρός, άνεμοι από βορείες διευθύνσεις, στα 6 με 7 μποφόρ και θερμοκρασία μέχρι τους 11 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη και Νίκος Φακιανάκης. Καλό μεσημέρι.